είναι σημαντικός για τις τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές κοινωνίες είναι σημαντικές για τον ΤΑΠ. Γι' αυτό σχεδιάζουμε να επενδύσουμε εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα τοπικής κοινωνικής στήριξης μέσα στα επόμενα χρόνια. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την αξία της γης και της παραγωγής. Ο ΤΑΠ μπορεί να διευκολύνει τη μελλοντική πρόσβαση στο φυσικό αέριο, ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα υποδομή. Ο ΤΑΠ μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη και να ενισχύσει τη γεωστρατηγική της θέση. Με την υγεία και την ασφάλεια να αποτελούν προτεραιότητά μας, ο ΤΑΠ είναι ένα μεγάλο έργο στην Ελλάδα για την Ελλάδα. Με μακροπρόθεσμα ωφέλη για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο Φωτολίβος, σε ένα κτήμα όπου καλλιεργούνται ροδιές αλλά και λωτοί. Είναι από τις δυναμικές καινούργιες καλλιέργειες που από ό,τι φαίνεται βρίσκουν έδαφος και στις ξένες αγορές. Κοντά μας για να μας ξεναγήσει σε αυτόν τον χώρο αλλά και σε άλλα πολλά ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, είναι μαζί μας από την γραμματεία του Πανελλήνου Συντονιστικού Οργάνου των Αγροτών, ο Χρήστος Γκόντιας. Καλησπέρα. Καλησπέρα μου και από μένα. Και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα φανταστικό τοπίο, φθινόπωρο, ναι. Φυσικός χώρος. Η εναλλαγή των χρωμάτων είναι φανταστική. Θα έλεγε κανείς πως πίσω μας ως background έχουμε ένα πίνακα με παλέτες χρωμάτων μοναδικές. Αυτό ανάμεσα στ' άλλο, όπως και το γεγονός ότι καλλιεργούνται ευρύτερα στην περιοχή του Φωτολίβους οι ροδιές, αλλά και οι λωτοί, που είναι αναπτυσσόμενες καλλιέργειες από ό,τι φαίνεται, ως ένας εναλλακτικός τρόπος ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος, φαντάζομαι ότι άρχισε να αποδίδει τους πρώτους σημαντικούς καρπούς ή κάνουμε λάθος? Όπως πολύ ωραία το έθεσες, Έλλη, και μετά από πολύ μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο να αλλάξουμε καλλιέργεια, γιατί όπως ξέρουν όλοι οι αγρότες, είναι πολύ δύσκολο από μια περπατημένη, από αυτό που ξέραμε πατροπαράδοτο να κάνουμε, να φτάσουμε και να καλλιεργούμε πιο δυναμικές καλλιέργειες και ειδικά δενδρώδεις καλλιέργειες. Είμαστε σε έναν κάμπο της Δράμας, ο οποίος φημιζόταν και για τα καπνά του και για τα βαμβάκια του, για τα τέφλα, για την πιπεριά. Όλες αυτές όμως οι δυναμικές καλλιέργειες εξαφανίστηκαν από τον νομό. Ο νομός είχε τζίρους δισεκατομμύρια και έφτασε να κάνει το 1/5 των τζίρων που έκανε. Δεν θα μιλήσω με αριθμούς, απλά το λέω σαν παράδειγμα. Όλο αυτό μπορούμε να το αντιστρέψουμε εάν μας αφήσουν οι πολιτικές που ακολουθούνται, γιατί δεν είναι πολιτικές αυτές για τον αγρότη που ακολουθούνται. Αν μας αφήσουν, το ξαναλέω, μπορούμε οι αγρότες να κάνουμε θαύματα, γιατί έχουμε και όρεξη για δουλειά, μπορούμε να βρούμε και την τεχνογνωσία τώρα με τα μέσα που υπάρχουν και μπορούμε να δουλέψουμε. Έχουμε όρεξη για δουλειά, ας μας δώσουν την ευκαιρία να το κάνουμε. Σας λείπει δηλαδή, τι σας λείπει? Σας λείπει η συμπαράσταση από την πλευρά της πολιτείας? Σας λείπει η συμπόρευση? Έχετε κοινούς στόχους? Έχετε κοινούς δρόμους να περπατήσετε? Γιατί εσείς ζητάτε ίσως το αυτονόητο. Υπάρχει όμως η λογική του αυτονόητου από την πλευρά του Υπουργείου? Αυτό που είπες προηγουμένως έχει μια πολύ σωστή βάση. Το αυτονόητο που εννοούμε εμείς δεν είναι το αυτονόητο που θεωρεί το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή ακολουθούν μια γραμμή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι λέγεται και υπόνεται από εκεί για να μπορούμε να είμαστε σωστοί στην αξιολόγηση και όλο αυτό που ακούμε κάθε μέρα, οι πολιτικοί μας το υπογράφουν. Όχι τώρα, όχι μόνο με αυτή την κυβέρνηση. Και δεν θα έρθω αντιμέτωπος μόνο με αυτή την κυβέρνηση, αλλά με ολόκληρο το πολιτικό σύστημα που τα τελευταία 5-6 χρόνια το μόνο που κάνει είναι να φορολογεί όχι μόνο τους αγρότες, όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις, αλλά και εμείς σαν αγρότες είμαστε ένα αναπόσπαστο κομμάτι όλων αυτών των ανθρώπων. Ξεσπάει δηλαδή όλη αυτή η δουλειά στο κασιδιάρι το κεφάλι, που λένε και στο χωριό μου, και οι κασιδιάριδες αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς που δουλεύουμε και στη γη, αλλά και στα εργοστάσια αυτά που μείναν, και οι υπάλληλοι, αλλά ειδικά ο ιδιωτικός τομέας βουγκάει. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι. Έχουμε όρεξη, το ξαναλέω. Βλέπετε τις καλλιέργειες που κάνουμε. Ειδικά το κανάλι σας με έχει στηρίξει επανειλημμένος με όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουν γίνει, όπως και τα άλλα τοπικά της Δράμας. Απλά θα μιλήσω συγκεκριμένα τώρα με σένα, γιατί έχεις ενδιαφερθεί επανειλημμένος.
Έχουν γίνει προσπάθειες, ξέρετε. Όλους τους αγρότες. Ναι. Και εσάς με την έννοια ότι εκπροσωπείτε αυτό. Μια μεγάλη μερίδα αυτό. Πανελληνίως του συντονιστικού των αγροτών, αλλά και όλους τους αγρότες και τις ευρύτερες περιοχές. Σε όλες τις κινητοποίησεις που έχουν γίνει, και που δεν θεωρώ κινητοποίηση εγώ μόνο το να βγούμε στον δρόμο, κινητοποίηση για μας δεν σταματάει ποτέ. Το έχετε στηρίξει επανειλημμένως. Ήσασταν πάντα δίπλα μας σε οτιδήποτε κάναμε. Ίσως τα μεγάλα κανάλια, εάν ενδιαφέρονταν τόσο σε αυτή τη δουλειά, να γινόταν πιο γνωστό το πρόβλημα. Μόνο τα τοπικά κανάλια στην αρχή στηρίζουν την κινητοποίηση. Μετά, όταν υπάρχει σοβαρό θέμα στο δρόμο, τότε μας παίζουν και τα μεγάλα κανάλια. Δεν είναι αυτός ο σκοπός ποια κανάλια θα μας παίξουν. Αυτός ο σκοπός είναι το πώς θα λυθεί το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται φορολογικό και ασφαλιστικό. Δεν λύνονται αυτά με τα ψέματα. Εδώ θα έπρεπε να δώσουν στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στον αλιέα, στο μελισσοκόμο, σε όλο τον πρωτογενή τομέα. Γιατί στο πρωτογενή έχω την εντύπωση ότι μπορεί να βασιστεί η οικονομία της Ελλάδος, όπως το έχει κάνει και στο παρελθόν, και μετά από πτώχευση να βγάλει το κάρο από τη λάσπη. Mm-hmm. Δεν μας δίνεται όμως αυτή η ευκαιρία. Mm-hmm. Πιστεύετε δηλαδή ότι δεν υπάρχει στήριξη από την πλευρά της πολιτείας? Άλλα επιδιώκει η πολιτεία, άλλα επιδιώκετε εσείς. Γιατί υπάρχει μια παρανόηση. Ανάμεσα στα άλλα, λέγεται ότι οι αγρότες και γενικότερα οι κτηνοτρόφοι θέλουν να αποφύγουν την φορολόγηση, γιατί έχουν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να λειτουργούν εντελώς διαφορετικά. Με λίγα λόγια, λένε ότι υπάρχει ένα γενικός πλιάτσικος σε αυτόν τον χώρο, με την έννοια ότι μπορεί να κυκλοφορείτε εσείς με πολλά περισσότερα χρήματα από ό,τι εμφανίζετε ότι έχετε. Και γενικώς έχει επικρατήσει μια τάση ότι είσαστε ανάμεσα στους φοροφυγάδες, αν μου επιτρέπετε αυτός ο χαρακτηρισμός. Καταλαβαίνετε όμως πολύ καλά, ναι, τι εννοώ. Καλά. Πολύ σοβαρή συζήτηση που ξεκινήσαμε. Αυτό έχει βγει στα μέσα εδώ και πολλά χρόνια. Όταν ξεκινούσαμε να κάνουμε κάποια κινητοποίηση για την καλυτέρευση του κλάδου μας και για τη βιωσιμότητα του κλάδου μας, αυτό που θα βγάζαν τα μεγάλα κανάλια ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ότι οι αγρότες ζουν με επιδοτήσεις, ότι οι αγρότες ζουν με αποζημιώσεις. Δεν είναι όλοι οι αγρότες έτσι. Και δεν υπάρχει χωριό χωρίς μνήματα. Πάντα υπάρχουν επαγγελματίες που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πάντα υπάρχουν επαγγελματίες που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εδώ μιλάμε για σωστούς επαγγελματίες που δεν ζήτησαν ποτέ να είναι στο απειρόβλητο. Και βέβαια μπορούμε να πληρώνουμε τους φόρους τους οποίους μας αντιστοιχούν. Ζητούσαμε να παραμείνουμε στο 13%. Δεν υπάρχει πρόβλημα να φορολογηθούμε. Όχι όμως να εξοντωθούμε. Εδώ μιλάμε για φορολόγηση αυτή τη στιγμή από το πρώτο ευρώ στις επιδοτήσεις, στη βασική ενίσχυση εννοείται. Θεωρούν ότι είστε επιχειρηματίες καθαρά. Ότι ισχύει δηλαδή στους επιχειρηματίες, στους ανθρώπους της αγοράς. Αυτό δεν μας πειράζει και βέβαια θέλουμε να είμαστε επιχειρηματίες. Δεν μπορεί να βασιζόμαστε σε καθεστώτα επιστροφής ΦΠΑ που ήταν στη δεκαετία του 60 και του 70. Και βέβαια θα φορολογηθούμε, αλλά σας είπαμε ένα ποσοστό τέτοιο, στο το οποίο μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις και στα χωράφια μας και να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Με τα χρήματα που μας παίρνουν τώρα, με την προκαταβολή φόρου και με την φορολογική κλίμακα που επικρατεί, αν προσθέσουμε και το ασφαλιστικό, που για μένα δεν είναι ασφαλιστικό, είναι ακόμα ένα φορολογικό, και πάει στο 25 με 26%, δεν θα μείνουν χρήματα για να κάνει επένδυση ο αγρότος. Πώς λοιπόν μπορούμε να επικαλούμαστε ότι θα βγάλει το κάρο από τη λάσπη ο αγρότης, εφόσον δεν το στηρίζει η πολιτεία, όπως δεν στηρίζει και πάρα πολλούς άλλους. Ακολουθούν πιστά τα βήματα της Τρόικα, που δεν θέλουν πια να τη λέμε και Τρόικα. Τρόικα είναι με ταμπούνια κιόλας, όχι απλά είναι Τρόικα. Και το μόνο που κάνουν είναι να καταστρέφουν σιγά σιγά την ελληνική παραγωγή. Το έχουν καταφέρει καλά πάνω στο με την καταστροφή της παραγωγής. Και όλα τα άλλα που λένε για προγράμματα και τα λοιπά, εγώ τα ακούω βερεσέ. Εδώ αυτή τη στιγμή πρέπει να πιάσουν από την αρχή, να σκύψουν το κεφάλι και να πούν πώς μπορούν να βγάλουν τη χώρα από αυτήν εδώ τη δύσκολη στιγμή, βοηθώντας το πρωτογενή τομέα μαζί με τη μεταποίηση. Δεν μπορεί να μου μιλάνε για μεταποίηση μόνο χωρίς να έχουν πρώτη ύλη. Πού είναι η πρώτη ύλη για να κάνουν μεταποίηση? Ποιος αγρότης θα μείνει για να παράγει? Λέτε ότι η κατάσταση έτσι, αν συνεχιστεί, δεν θα μείνει ούτε ένα στον κάμπο. Δεν θα μείνει. Και τι θα γίνει ο κάμπος, πού θα πάει? Γιατί είναι σίγουρο ότι δεν θα σταματήσει η καλλιέργεια σε αυτόν τον τόπο, άσχετα αν η προοπτική του να φτάσει ο πρωτογενής τομέας στο σύνολό του το 4% στο σύνολο της χώρας, είναι, θα έλεγε κανείς, πολύ κοντά, για να μην πω ότι τον έχουμε πιάσει αυτόν τον στόχο, εντός εισαγωγικών το λέω βέβαια. Ναι, τον έχουν πιάσει γιατί αυτός ήταν αυτός ο σκοπός, και ίσως να θέλουν όλα αυτά τα κτήματα που υπάρχουν στον κάμπο, όχι μόνο της Δράμας, σε όλους τους νομούς της Ελλάδος, να περάσουν σε χέρια, να περάσουν σε φαντς και εμείς να γίνουμε εργάτες στην ίδια μας τη γη. Εννοείται κολύγοι και μεγαλοτσιφλικάδες. Κάπως έτσι. Οι κολύγοι κάποτε δεν είχε καμία αξία η ζωή τους.
μη φτάσουμε πια σε αυτό το σημείο, γιατί και εμείς είμαστε έτοιμοι να μην τους αφήσουμε να περάσουν όλα αυτά. Mm-hmm. Θα βρούμε τους τρόπους. Και ο μόνος τρόπος, και ο τρόπος που επικρατεί τα τελευταία χρόνια είναι το να βγαίνουμε στο δρόμο. Το να βγαίνουμε στο δρόμο, ναι, μεν είναι ένας τρόπος, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε και με άλλες πρακτικές, γιατί ο κόσμος πάει μπροστά και βλέπουμε πού αλλού πονάει το σύστημα. Λοιπόν, όπου πονάει, εκεί θα χτυπήσουμε για να μην αφήσουμε να καταστραφεί όχι μόνο η δικιά μας γενιά, αλλά και οι γενιές που έρχονται. Απογοητευτήκατε με την παραμονή του κυρίου Αποστόλου στο τιμόνι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ξεκινήσατε καλά. Στην πορεία, πού στράβωσε η όλη κατάσταση? Το ξανά είπαμε, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί υπουργοί. Κακοί σύμβουλοι υπάρχουν. Το να παραμείνει ένας υπουργός ή να φύγει να έρθει ένας άλλος δεν μου λέει τίποτα αν ακολουθηθεί η ίδια πολιτική. Ας αλλάξουν λοιπόν την πολιτική τους και δεν μας πειράζει ποιος κρατάει το τιμόνι του Υπουργείου, αρκεί να είναι σωστός απέναντι σε όλο τον πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Και απορώ πώς μπορεί να είναι σωστός όταν εκτελεί εντεταλμένες διαταγές, από ό,τι φαίνεται. Δεν μπορεί να βγάλουμε και να. Με ίδια κριτήρια έναν Ευρωπαίο αγρότη με τους κλήρους που έχουν στην Ευρώπη με έναν αγρότη που είναι στην Ελλάδα και κοιτάξει να συντηρήσει την οικογένειά του με 20 και 30 στρέμματα. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Έτσι. Κάποτε αυτός που είχε 20, 30, 40 και 50 στρέμματα θεωρούνταν μεγάλο αγρότης. Τώρα θεωρείται από τους μικρούς. Με 50 στρέμματα θεωρείται μη βιώσιμος. Δεν μιλάμε για 50 στρέμματα, εκτός αν έχεις κάποια καλλιέργεια όπως ήταν παλιά η καπνοκαλλιέργεια ή η δενδρώδη καλλιέργεια ή η αμπελώνα κτλ. Δεν μιλάμε τώρα ότι μπορεί να στηριχτεί μια οικονομία με 50 στρέμματα εκτατικά. Με τίποτα. Όπως και κάτι άλλο που ακούω με τις επιδοτήσεις που προηγουμένως ρωτήσατε, γιατί νομίζει ο κόσμος ότι οι αγρότες ζουν με επιδότηση. Πρώτον, το επιδότηση είναι λάθος ορολογία. Είναι αντιστάθμισμα τιμής. Mm-hmm. Δεν μας δίνει δώρο κανένας και δεν μας επιδοτεί κανένας για το τίποτα. Αυτά όλα είναι κεκτημένα τα οποία ήλθαν από τους πατεράδες μας, από ποιοτικά παρακρατήματα και παρέμειναν στις καλλιέργειες για να μπορεί να είναι βιώσιμη η καλλιέργεια. Εάν δεν υπήρχε δηλαδή με την ορολογία που λέμε αντιστάθμισμα τιμής στο στάρι, θα έπρεπε εμείς στο στάρι να το πουλάμε 40 με 50 λεπτά. Φαντάζεστε πόσο μπορούσε να το πάρει ο καταναλωτής. Άρα. Δίδεται η επιδότηση όπως έμαθε να τη λέει ο αστικός πληθυσμός. Για μένα, ξανά θα το πω, λέγεται αντιστάθμισμα τιμής. Δίνεται γι' αυτό το λόγο. Για να κρατηθεί το σιτάρι στα 20 λεπτά και να μπορούμε να παίρνουμε ψωμί στο 1 ευρώ. Mm-hmm. Αλλιώς θα το ξεφθούν οι τιμές στα ύψη. Άρα δεν μας δίνει δώρο κανένας για ό,τι κάνουμε, δουλεύουμε. Mm-hmm. Μιλάω πάντα για τους επαγγελματίες του είδους. Mm-hmm. Να σας πω τελικά, με τις επιδοτήσεις τι γίνεται και με τους αριθμούς των λογαριασμών σας, γιατί ακόμη και αν έχετε μπει, λέγεται, σε ρύθμιση των οφειλών σας, μπαίνουν οι τράπεζες, μπαίνουν όλοι όσοι μπορούν τέλος πάντων και από εκεί παίρνουν τα χρήματα και στο τέλος όταν πάτε στο ταμείο εσείς να πληρωθείτε βλέπετε ότι το ταμείο είναι μείον, πολύ μείον μάλιστα για κάποιους. Ναι, συμβαίνει αυτό. Έχω δεχτεί δεκάδες τηλεφωνήματα. Συμβαίνει βέβαια σε όλους τους αγρότες οι οποίοι είχαν ρυθμίσεις κτλ. Γίνεται και αυθαίρετα λίγος πολύ, γιατί συνταγματικός δεν καλύπτεται. Ναι, εδώ δεν καλύπτονται πάρα πολλά συνταγματικά και πάρα πολλά που έχουν ψηφιστεί και έχουν βγει είναι αντισυνταγματικά. Δεν μιλάμε πια για το Σύνταγμα, το έχουν καταπατήσει δεκάδες φορές. Εδώ και μια δεκαετία το Σύνταγμα καταπατούν, δεν κάνουν κάτι άλλο. Αυτό που βλέπουμε, όπως πολύ εύστοχα είπατε προηγουμένως, είπε Σέλη προηγουμένως, είναι ότι πάμε και βρίσκουμε το ταμείο μείον στα βιβλιάρια μας. Όταν πάμε να πληρωθούμε από οποιαδήποτε τράπεζα, γιατί κάποιοι κάνουν και μεταφορές από την παλιά ΑΤΕ για να πάνε σε άλλες τράπεζες και να παίρνουν τα δικαιώματά τους. Ακόμα και αν έχετε κάνει ρύθμιση οφειλών, λέγεται ότι μαζεύουν όλα τα ποσά. Όταν πληρώνεστε ή έρχονται οι επιδοτήσεις, να το πω έτσι, ή οποιασδήποτε αποζημιώσεις. Δηλαδή, μπαίνει και παίρνει. Mm-hmm. Ακριβώς έτσι γίνεται. Βέβαια, μιλάμε ότι όταν και εμείς έχουμε χρέη, για να μην ονειροβατούμε κι εμείς, πρέπει ένα μέρος από τις επιδοτήσεις ή όπως αλλιώς το έχουμε ρυθμίσει, να πληρώνουμε κι εμείς τα χρέη τα οποία έχουμε. Mm-hmm. Δεν είμαστε το απειρόβλητο. Ναι, αλλά τι ρόλο έχουν οι ρυθμίσεις όμως? Δεν μπορούν να παίρνουν, αυτό ακριβώς θα έλεγα, δεν μπορούν να παίρνουν από κάποιον που έχει ρύθμιση όλο το ποσό. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος? Γι' αυτό άλλωστε έχει και τη σημασία της η ρύθμιση. Γι' αυτό τα κάνω ρύθμιση. Για να κρατάει ένα ποσό και με το υπόλοιπο να μπορώ να πορευτώ για τον υπόλοιπο χρόνο εγώ και οποιοδήποτε εγώ. Γι' αυτό ακριβώς. Πολλές από τις παρακρατήσεις που γίνονται είναι παράνομες.
οι αγρότες που νομίζουν ότι παρανόμως κρατήθηκαν τα χρήματά τους από τα βιβλιάρια τους, να απευθυνθούν σε δικηγόρους. Και έχουμε και το συνήγορο του αγρότη. Θα δώσω το τηλέφωνο στην εκπομπή. Όποιος νομίζει ότι έχει πρόβλημα, θα ενοχλεί το συνήγορο του αγρότη. Για να του δίνει μία απάντηση για να δει πώς μπορεί να συνεχίσει να πάει δικαστικά ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Δεν μπορεί να αφήσουν κόσμο χωρίς ένα ευρώ στο βιβλιάριό του. Από την άλλη, λέγεται ότι ο πρωτογενής τομέας είναι, να σας το πω έτσι, η κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη μαζί με τον τουρισμό. Οι εξαγωγές τουλάχιστον σε ορισμένα από τα ελληνικά προϊόντα, παρά το εμπάργκο στη Ρωσία και σε άλλες περιοχές, προχωρούν σχετικά καλά, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Και πολλές φορές οι αγρότες βρίσκονται ίσως και μετέωροι. Από τη μια, οι εξαγωγές ίσως και να φθήνουν, από την άλλη πρέπει να καλλιεργήσουν και να πουλήσουν τα προϊόντα τους, γιατί βλέπουμε ότι πολλά, αντί να καταλήγουν στις χωματερές, καταλήγουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα και διανέμονται καλώς, αφού έτσι και αλλιώς μπορεί να χρηστευτούν, στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτό. Έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα, Έλλη, πάνω στο αγροτικό. Αυτό το καθένα που μου λες είναι μια εκπομπή από μόνο του. Το τι γίνεται τώρα με τις εξαγωγές και όλα αυτά. Βέβαια, έχουμε προϊόντα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο top εξαγώγημων προϊόντων της Ελλάδος. Αγροτικά προϊόντα, έτσι. Ένα από αυτά τα προϊόντα τώρα είναι το βαμβάκι. Που φέτος πήγε καλά. Πήγε και σαν χρονιά πήγε καλά. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εξαρτώμαστε από τον καιρό. Ο καιρός ευνόησε λοιπόν τις καλλιέργειες. Και δεν θα μιλήσω μόνο για το βαμβάκι. Θα μιλήσω και για τα καλαμπόκια και για τα στάρια. Δεν είχαν όμως τιμή. Εξαρτώμαστε από τις διεθνείς τιμές. Στα σιτηρά και στα δημητριακά δεν ήταν οι τιμές καθόλου καλές, ίσα ίσα κάλυψαν το κόστος. Εδώ κολλάει το αντιστάθμισμα τιμής που λέγαμε προηγουμένως, για να κρατηθεί η καλλιέργεια. Αλλά το βαμβάκι φέτος, με 50-55 λεπτά που συζητείτε και βλέπουμε στις διεθνείς τιμές, είναι μια καλλιέργεια βιώσιμη. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουμε από την πολιτεία εμείς είναι να μπορεί να ελέγξει τους μεγαλοκαρχαρίες και τους μεγάλους στην αγορά, οι οποίοι με τα μπλοκ που κάνουν μεταξύ τους ελέγχουν τις καλλιέργειες και ελέγχουν και όλη την παραγωγή. Και ο αγρότης μένει στο τέλος με τις επιδοτήσεις που και εκείνες, αν έχει ρύθμιση, δεν μπορεί να τις πάρει από την τράπεζα. Και ερχόμαστε στην συμβολιακή γεωργία. Ακόμη και εδώ έχουμε πολλές παρατυπίες. Ναι. Αλλού μπαίνουν οι υπογραφές και αλλού γίνονται τα παιχνίδια, μου επιτρέπετε τον χαρακτηρισμό, γιατί αυτός που έρχεται και προτείνει ως εταιρεία να πάρει κάποια προϊόντα, λέει στο τέλος ότι η αγορά δεν κινήθηκε καλά και άρα λοιπόν έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα, μειώνει την τιμή. Όταν υπογράφουμε συμβόλαια και δεν είμαστε σε ομάδα παραγωγών που υπογράφουμε τα συμβόλαια από μόνοι μας, πολλές φορές έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Όταν υπογράφουμε ένα συμβόλαιο, σημαίνει ότι αυτό που γράφει το συμβόλαιο, αυτό θα πληρωθούμε στο τέλος της χρονιάς. Δεν μπορεί μονόπλευρα κανένας να κάνει κατάπτωση και να καταργήσει το συμβόλαιο το οποίο έχει υπογραφεί. Εάν συμμετέχουμε όλοι μας σε μια ομάδα παραγωγών ή σε ένα σωστά στημένο συνεταιρισμό, δεν θα μπορούσαν κάποιοι μεμονωμένοι να μας κάνουν αυτό το παιχνίδι. Εμείς όμως δεν συμμετέχουμε σε όλα αυτά, οπότε μερικές φορές, θα το πω πολύ απλά, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Αλλάζουμε πλάνα, έχουμε τόσο πολλά θέματα να συζητήσουμε. Σωστά. Υπάρχει μια ελληνική παροιμία που λέει «Παινία τέχνας κατεργάζεται». Ναι. Και φαντάζομαι ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και πάρα πολλοί αγρότες, πάρα πολλοί εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα, που βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί και προκειμένου να κρατήσουν τη δουλειά τους για να ταΐσουν την οικογένεια και τα παιδιά τους, βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους καλλιέργειας, οι οποίοι συμβάλλουν στο να γίνουν γνωστά τα ελληνικά προϊόντα και με άλλες μεθόδους προς το εξωτερικό. Κάτι τέτοιο έχετε εγγενιάσει εσείς εδώ. Ναι. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται και πώς πήγε αυτή η πρώτη προσπάθεια? Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια όταν στήσαμε το κτήμα. Δεν μπορούσαμε να την εφαρμόσουμε τότε. Τώρα όμως το κτήμα μας έχει φτάσει στο σημείο να παράγει το προϊόν που θέλουμε και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Οπότε ενεργοποιήσαμε ένα project, ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται «Ας μεγαλώσουμε μαζί ένα δέντρο». Έχουμε ένα site στο ίντερνετ το οποίο το έχει φτιάξει ένας φίλος και συμμαθητής. Τα έχουμε κάνει δηλαδή όλο τον κύκλο, τον έχουμε δουλέψει πολύ πολύ φιλικά. Οικογενειακή υπόθεση. Οικογενειακή και φιλική, θα έλεγα εγώ. Το πρόγραμμα λέγεται «Ας μεγαλώσουμε μαζί ένα δέντρο». Τα συγκεκριμένα δέντρα που μπορούμε να δώσουμε τώρα είναι ροδιές και λωτοί.
και με κάποιο ποσό κάθε χρόνο αυτός που παίρνει το δέντρο του, τον νοικιάζει ή γίνεται νονός του δέντρου, πληρώνει κάποιο ποσό στο λογαριασμό που υπάρχει μέσα στο project αυτό, και ο οποίος λογαριασμός είναι δικός μου, εννοείται, γιατί έτσι λειτουργεί το πρόγραμμα για να πάρει το δέντρο του, στο τέλος της χρονιάς παίρνει τον καρπό του δέντρου. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που άγγιξε τελικά τον αστικό πληθυσμό, γιατί δεν περίμενα και τόσο μεγάλη κινητοποίηση η κίνηση να γίνει από τα χωριά, γιατί αν μη τι άλλο όλοι έχουμε δέντρα στην αυλή μας ή στα χωράφια μας. Αυτό που θέλαμε ήταν να ενώσουμε τον αστικό πληθυσμό μαζί με τον πληθυσμό της επαρχίας. Και αν μη τι άλλο να διαφημίσουμε και τα δικά μας τα προϊόντα τα τοπικά, να διαφημίσουμε και τα χωριά μας, και να βάλουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι μεταξύ μας. Ο ένας να πάρει ιδέες από τον άλλον. Mm-hmm. Θα μάθω πράγματα εγώ που δεν τα ξέρω από κάποιον της πόλης, και κάποιος της πόλης θα μάθει να καλλιεργεί ένα δέντρο που δεν θα το έκανε ποτέ μέσα στις πολυκατοικίες. Και να σας πω για κάτι άλλο, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Έχουμε νοικιάσει πολλά δέντρα ως τώρα και ευελπιστώ να γίνουν ακόμα περισσότερα, με πολύ μεγάλη προσπάθεια βέβαια. Βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς, αυτοί που νοικιάζουν τα δέντρα είναι από τις πόλεις, ιδιαίτερα το λεκανοπέδιο της Αττικής. Βλέπω πάρα πολλοί ότι δεν έχουν επισκεφτεί τη Δράμα και τους προτείνουμε ταξίδια ή λύσεις για το πού θα πάνε να φάνε, πού θα πάνε να πιούν ένα καλό κρασί, ποια αξιοθέατα μπορούν να. Πού μπορούν να μείνουν. Ναι, βεβαίως. Όλο είναι μέσα στην εστίαση. Και υπάρχει μια τάση στον τουρισμό, όχι πια στον τουρισμό το μαζικό. Με τα κορδελάκια που βάζουμε στο χέρι και τους πηγαίνουμε τα μπουλούκια μέσα στα ξενοδοχεία. Υπάρχει και τουρισμός ο οποίος θέλει να ενδιαφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο και να πιο ποιοτικός τουρισμός. Έστω να πιει ένα τσίπουρο το οποίο το φτιάχνουμε εμείς. Να δει μέρη στη Δράμα, γιατί η Δράμα είναι λίγο τελευταία και καταϊδρωμένη, θα έλεγα εγώ, σε πολλές περιπτώσεις. Έχω πολύ μεγάλα θέματα με τη Δράμα, ενώ γίνονται προσπάθειες, ακόμα δεν έχει μια σωστή πινακίδα που να οδηγεί τον κόσμο από την Εγνατία προς την πόλη της Δράμας. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος, αν δεν ξέρει πώς θα πάει στη Δράμα, υποχρεωτικά κάνει γύρους ή πάει από άλλους δρόμους. Βάλτε επιτέλους μια πινακίδα. Λοιπόν, υπάρχει ενδιαφέρον για τη Δράμα, θα τους δώσουμε κίνητρα να έρθουν στη Δράμα. Και η Δράμα πρέπει να βοηθήσει. Και αυτό ακόμα και για κατοίκους του εξωτερικού. Ναι, έχουν νοικιάσει δέντρα και από την Αυστραλία, όσο παράξενο και αν φαίνεται. Και από την Αμερική. Και από την Αμερική. Χθες είχα τηλέφωνο με Νέα Υόρκη. Και από τη Γερμανία. Συμμαθητές που στηρίζουν το όλο εγχείρημα θέλουν και κάνουν προσπάθεια στο να βοηθήσουν την όλη αυτή, γιατί το θεωρούν καινοτόμο. Και ναι, είναι καινοτόμο. Και το ένα φέρνει το άλλο. Μπορούμε να δώσουμε και άλλα προϊόντα εκτός από τα δέντρα. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε έναν κύκλο τέτοιο που να μπορέσουμε να το δώσουμε. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το να φέρνει το άλλο. Mm-hmm. Ο ψώμεθα εις Φιλίππους λέγεται. Mm-hmm. Την κάνουν επιστήμονες και νεαροί επιστήμονες που εγώ τους βγάζω το καπέλο, ότι κάνουν μια προσπάθεια για τον τόπο τους. Θέλουν να δώσουν ένα brand name σε όλη την περιοχή. Ναι, να βοηθήσουμε και να στηρίξω ένα τον άλλον. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι, πολλοί τρόποι, και συμβάλλετε κι εσείς με τις δικές σας ενέργειες και πρωτοβουλίες και στην στήριξη του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή, και φαντάζομαι ότι αφού υπάρχει μια πρώτη ανταπόκριση, ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσετε. Αυτό σας γεμίζει με ικανοποίηση, έτσι δεν είναι? Όταν ο άνθρωπος δημιουργεί, χαίρεται, και τι πιο δημιουργικό και ποιητικό από το να καλλιεργείς και να αγαπάς τη γη. Από μόνο του αυτό είναι κάτι συναρπαστικό. Βάζουμε ένα σπόρο και τον περιμένουμε να γίνει δέντρο. Η πρότασή μας ακόμα σε ορισμένα σημεία είναι ένας νουνός, αντί να αγοράσει στο παιδάκι του, στο βαφτιστήριο του από ένα πολυκατάστημα, κάτι το οποίο θα το κάνει κομμάτια σε 5 μέρες, ας το νοικιάσει μία ροδιά και να συμμετέχει το παιδί στο μεγάλωμα του δέντρου. Και αυτό ακόμα, γιατί έχουν επισκεφτεί σχολεία το κτήμα, τα βλέπω με τι χαρά παίρνουν τα ρόδια στα χέρια τους, τα βλέπω πώς αντιμετωπίζουν την όλη διαδικασία της καλλιέργειας, γιατί, θα το ξαναπώ, τι πιο δημιουργικό από το να καλλιεργείς τη γη. Και επειδή κοντεύει να μας πιάσει μπόρα εδώ στο Ήπεθρο και στο κτήμα που κάνουμε την εκπομπή και τη γράφουμε για την Αγροτική Φωνή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη διάθεση που είχατε να μας ενημερώσετε, να κουβεντιάσουμε και βεβαίως να απολαύσουμε ένα φανταστικό φθινοπορεινό τοπίο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκόντια. Να ευχαριστήσω κι εγώ για την προσπάθεια που κάνετε εσείς, ώστε να προβάλλετε όλα αυτά που κάνουμε εμείς μέσα στο νομό δράμας, για να γίνουμε καλύτεροι και εμείς, αλλά και ο νομός μας.
Κυρίες και κύριοι, και τώρα είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε το επόμενο βίντεό μας που αφορά στη διαδικασία της παραγωγής ελαιολάδου από ένα δραμηνό ελαιοτριβείο που υπάρχει στην περιοχή του Δήμου Δοξάτου. Εγώ εδώ έρχομαι από τον καιρό που άρχισε το ελαιοτριβείο αυτό που άνοιξε, 5-6 χρόνια και παραπάνω. Mm-hmm. Συνέχεια εδώ βγάζω, δεν πάω πουθενά άλλο. Πείτε μας τώρα τι γίνεται εδώ. Φέρετε ελιές, τις μαζεύετε αυτήν την εποχή για να βγάλετε το λάδι της χρονιάς για την οικογένεια. Φυσικά, ναι. Ανάλογα. Τώρα άλλος έχει πολλές, άλλος έχει λίγες, λίγα δέντρα, άλλος πολλά. Εγώ ήταν, μπορώ να πω καλά πήγα φέτος. Λίγα είναι τα δέντρα. Καμιά 700 κιλά έχω, 750 κιλά ελιά. Οπότε θα βγάλουμε το λάδι της χρονιάς. Ναι. Τώρα, εξαρτάται και από την ποικιλία της ελιάς, έτσι δεν είναι? Φέτος ήταν καλές και οι καιρικές συνθήκες, πήγε καλά η παραγωγή? Οι καιρικές συνθήκες μπορούμε να πούμε είναι καλές, γιατί η ελιά θέλει ξερό κλίμα, ξερασία, αλλά εντάξει, ποικιλίες, φυσικά η κάθε ποικιλία έχει το δικό της βάρος. Όλες δεν είναι ίδιες για το λάδι, για την ποιότητα του λαδιού και την ποσότητα. Το λάδι που θα βγάλετε τώρα, πότε θα το χρησιμοποιήσετε? Γιατί λέγεται ότι υπάρχουν και ποικιλίες όπως είναι το αγουρέλαιο, αλλά και κάποιες άλλες που πρέπει να καθίσουν, να μείνουν. Όλα τα λάδια πρέπει να καθίσουν. Όλα τα λάδια πρέπει να καθίσουν το λιγότερο 2-3 μήνες. Το αγουρέλαιο έχει τη δικιά του αξία φυσικά και το άλλο, το λάδι το απλό, και αυτό τη δικιά του αξία. Αλλά οπωσδήποτε θέλουν όλα να κατακάτσει το λάδι, να στραγγίσει που λέμε, να καθαρίσει. Και τότε είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί. Έτοιμο για φαγητό, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πήγαν καλά? Δεν πήγαν καλά. Πολύ λίγα φέτος. Είναι ορισμένες περιοχές όμως που πήγαν καλά. Εμάς στις Κρινίδες που από εκεί είμαι, οι περισσότεροι όχι καλά. Και όσον αφορά τώρα στο λάδι, θα βγάλετε το λάδι της χρονιάς? Ναι. Με τα λίγα που έχουμε θα βγάλουμε. Σε μια δύσκολη εποχή, πιστεύετε ότι με τον τρόπο αυτό εξοικονομείτε χρήματα για τον οικοκυριό? Αν είναι δικά σου, εξοικονομείς, φυσικά. Το λάδι της χρονιάς το εξασφαλίσατε? Ήταν καλές οι καιρικές συνθήκες? Βοήθησε ο καιρός δηλαδή? Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές. Βγήκε πρώιμο το λάδι γιατί ήταν ξερικά. Έχουν καλές αποδόσεις. Και φαντάζομαι, όποιος ήταν νοικοκύρης, πόντισε λίγο, πήρε παραγωγή καλή. Εσείς από ποια περιοχή φέρνετε εδώ στο ελαιοτριβείο? Από το Δοξάτο. Ερχόμαστε εδώ στο τοπικό ελαιοτριβείο κάθε χρόνο για να βγάλουμε το λάδι της χρονιάς μας. Για πείτε μας για τη διαδικασία τώρα. Τι ακολουθεί? Βλέπουμε ότι φορτώνεται. Μαζεύουμε τις ελιές από τα χωράφια, τις φορτώνουμε, τις παίρνουμε εδώ, περιμένουμε τη σειρά μας, μπαίνουμε μέσα στον κάδο εδώ, τη χαβούζα που λέμε, και τραβάει μέσα. Μαζικίζει τα κιλά και περιμένουμε να μας φωνάξει για να πάρουμε το λάδι. Είστε ελαιοπαραγωγός ή εξασφαλίζετε το λάδι της οικογένειας? Το λάδι της οικογένειας, όχι, δεν είμαι ελαιοπαραγωγός. Δεν αξίζει τον κόπο να είσαι ελαιοπαραγωγός. Δεν αξίζει. Φέτος πώς πήγαν τα πράγματα για τις ελιές? Κιλά έχουμε. Τώρα δεν ξέρω ποσοστά τώρα τι θα γίνει. Δεν γνωρίζω, ας πούμε. Τώρα θα βγω σε λίγο. Δεν ξέρω ακόμα. Πάντως το λάδι θα το βγάλετε για την Αυτό είναι σίγουρο, εντάξει, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν δηλαδή φέτος? Μόνο για το λάδι βοήθησαν, για τίποτα άλλο. Εμείς είμαστε αγρότες στο επάγγελμά μας, ήταν δύσκολη χρονιά. Κάναμε παραπάνω έξοδα για να πάρουμε την ίδια παραγωγή. Δεν άλλαξε κάτι. Χειρότερα πήγαμε, καλύτερα δεν πήγαμε. Τι γίνεται αυτήν την εποχή? Όλοι φέρνουν ελιές από όσο βλέπουμε. Καλώς ήρθατε στο ελαιοτριβείο Μαλέας. Όπως βλέπετε, αυτή είναι η περίοδος που μαζεύουν οι περισσότερες ελιές. Ξεκινάει από μέσα Οκτώβρη περίπου μέχρι τα Χριστούγεννα. Και όλη η διαδικασία είναι να πάρει κάποιος που θέλει να βγάλει τις ελιές του ένα τηλέφωνο, να κανονίσει ένα ραντεβού και να πάρει σειρά ώστε να έρθει εδώ να λέσει τις ελιές του. Έρχονται από διάφορες περιοχές ευρύτερα του νομού Δράμας, ενώ και εκτός νομού Δράμας, και από τους νομούς Καβάλας, από τους νομούς Σερών. Έρχονται από νομούς Σερών, Καβάλας, Δράμας και αυτές που είναι εδώ κοντά περιοχές, και όσους μπορούμε να εξυπηρετούμε.
Έχει ξεκινήσει για τα καλά η διαδικασία, από όσο βλέπουμε. Καθημερινά αυξάνει και ο όγκος παραγωγής λαδιού, έτσι δεν είναι? Φυσικά, και όσο μπαίνει τώρα και ο Νοέμβριος, θα αυξηθεί παραπάνω. Τι γίνεται, πώς είναι η διαδικασία, εύκολη? Γιατί βλέπουμε ότι ανακαινήσατε και τον χώρο, κάνατε πολλές καινούργιες παρεμβάσεις, ενισχύσατε το ελαιοτριβείο με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, ώστε να διευκολυνθούμε και εμείς που δουλεύουμε εδώ, αλλά και να διευκολυνθεί και ο κόσμος που έρχεται εδώ για να εξυπηρετηθεί. Αλλάξαμε το κτίριο του ελαιοτριβείου, ενισχύσαμε λίγο τα μηχανήματα ώστε να γίνεται πιο γρήγορα η παραγωγή. Και μπορούμε να πούμε ότι τώρα πόσους τόνους λάδι βγάζετε συνολικά? Πόσους τόνους καθημερινά δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί είναι ανάλογα τη διάρκεια που θα δουλέψουμε εκείνη τη μέρα. Μπορεί να είναι να δουλέψουμε και τη νύχτα εκείνης της ημέρας. Οπότε ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω για να σας πω. Πάντως υπάρχει κίνηση, και αυτό έχει να κάνει ίσως και με το γεγονός ότι φέτος ήταν καλή χρονιά γενικότερα για τους παραγωγούς. Φέτος για τους παραγωγούς ήταν καλή χρονιά, επειδή είχε ξηρασία, βοήθησε και λίγο και ο καιρός εκεί την άνοιξη. Και οι περισσότεροι έχουν και ελιές, αλλά ένα παραπάνω και χαιρόμαστε γι' αυτό είναι ότι έχουν και αποδόση, και απόδοση οι ελιές. Ώστε βγάζουν και παραπάνω λάδι. Βγάζετε αρκετές ποικιλίες, δηλαδή βγάζετε απλώς το λάδι ή κάνετε και διάφορα άλλα πράγματα έτσι ώστε να ξεχωρίσετε το αγουρέλαιο, το κανονικό το λάδι, το παρθένο κτλ? Το αγουρέλαιο βγαίνει το πρώτο καιρό που θα ανοίξει το ελαιοτριβείο, από άγουρες ελιές, από πράσινες ελιές. Και έπειτα όσο έρχονται και οριμάζουν οι ελιές, βγαίνει το απλό το λάδι. Το λάδι που γνωρίζουμε και έχουμε για το... Γνωρίζουμε. Οι περισσότεροι το έχουν για οικιακή χρήση, δηλαδή για τις ανάγκες της οικογένειας? Οι περισσότεροι ναι. Έρχονται εδώ, βγάζουν το λάδι για την οικογένειά τους. Άλλοι ίσως δώσουν και σε κάποιο φίλο τους, σε κάποιο συγγενή τους που θέλει να πάρει. Αυτή είναι η κυρία χρήση εδώ. Οικογενειακής. Όσον αφορά τώρα και στις τιμές, πώς πάνε σε σχέση με πέρυσι οι τιμές για να παραχθεί το λάδι, εννοώ? Όλα στις τιμές δεν άλλαξε τίποτα, τα πάντα είναι ίδια. Το ΦΠΑ που αυξήθηκε από πέρυσι είναι 24%, αλλά όλα τα υπόλοιπα τιμές είναι τα ίδια. Δηλαδή ενδεικτικά μπορούμε να έχουμε μια τιμή? Η τιμή είναι 60 λεπτά το κιλό το λάδι, γιατί το ελαιοτριβείο πληρώνεται με το λάδι. 60 λεπτά το κιλό το λάδι συν το ΦΠΑ. Και ή κάποιος παραγωγός έτσι που έχει πολλά και θέλουμε, αυτό πάντα σε συνεννόηση, μπορεί να πληρώσει και με λάδι, να αφήσει δηλαδή λάδι στο ελαιοτριβείο. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημαντικά στοιχεία για την παραγωγή του ελαιολάδου, έτσι δεν είναι? Όπως ανάμεσα στα άλλα, η θερμοκρασία. Φυσικά η θερμοκρασία παίζει μεγάλο ρόλο ώστε να βγει όσο γίνεται πιο καλό ποιοτικά το λάδι. Και η θερμοκρασία που δουλεύει το ελαιοτριβείο είναι εκεί, 30 με 32 βαθμούς. Ή και πιο κάτω, ακόμη προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ποιότητες. Φυσικά, εφόσον κάποιος παραγωγός το ζητήσει και θέλει να δουλέψει σε πιο κάτω από 30 βαθμούς θερμοκρασία, μας το ζητάει και θα τον εξυπηρετήσουμε, φυσικά. Αυτό σε τι βοηθάει? Αυτό βοηθάει ώστε να μην χαθούν όλα τα αρώματα και οι γεύσεις από το ελαιόλαδο ενώ είναι μέσα στο μαλακτήρα. Εκεί στο μαλακτήρα μένει ένα διάστημα η πάστα. Το επεξεργάζεται την πάστα ο μαλακτήρας και εκεί δεν χάνονται όλα τα αρώματα και οι γεύσεις του ελαιολάδου που θα βγει μετά. Mm-hmm. Δεν καίγεται δηλαδή το λάδι που λέμε. Αυτό έχει να κάνει κυρίως και με την φήμη γενικότερα του ελληνικού ελαιολάδου ανά τον κόσμο, ότι κρατά τα αρώματά του, είναι μοναδικό σε γεύση και σε θρεπτικά συστατικά. Φυσικά, όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο στην καλή παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου. Mm-hmm. Δεν έχει μόνο να κάνει με την παραγωγή του ελαιοδέντρου, αλλά και με την υπόλοιπη επεξεργασία για να γίνει λάδι, έτσι δεν είναι? Βασικά ξεκινάει όλο και από το μάζεμα, ακόμα από το χωράφι. Δηλαδή, άμα μαζέψεις και φέρεις στο ελαιοτριβείο υγιή καρπό, χωρίς να είναι χτυπημένος, χωρίς να είναι άρρωστος, να προσπαθήσεις να τον αλέσεις όσο πιο νωρίς γίνεται από τη μέρα που μάζεψες τις ελιές. Και μετά... το ελαιοτριβείο κάνει ό,τι μπορεί για να σου φτιάξει όσο γίνεται πιο ποιοτικό λάδι. Βρισκόμαστε σε ένα άλλο κομμάτι εδώ του ελαιοτριβείου. Εδώ μάλλον είναι το τελικό στάδιο. Δηλαδή πώς καταλήγει ο καρπός της ελιάς, έτσι δεν είναι? Πώς καταλήγει το κουκούτσι της ελιάς που βγαίνει σε μορφή πάστας μέσα από το ελαιοτριβείο.
Μετά πηγαίνει σε κάποιο πυρηνουργείο, εκεί το επεξεργάζονται και βγάζουν είτε το πυρηνέλαιο και στέλνουν σε εμάς εδώ πυρήνα, τον οποίο πυρήνα το χρησιμοποιούμε ως καύσιμη ύλη. Εδώ πίσω μας είναι ένας όγκος, σαν σκόνη θα το έλεγα εγώ, έτσι, από ξηραμένου καρπού. Ναι, από ξηραμένου καρπού είναι ο πυρήνας που το καίμε για να ζεσταθούν τα νερά του ελαιοτριβίου και τα μηχανήματά του. Άρα λοιπόν ανακύκλωση πλήρως με την ελιά. Ανακύκλωση πλήρως. Έρχεται καρπός και δεν μένει τίποτε άχρηστο. Και ολοκληρώσαμε σήμερα την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα μέσα από τη συχνότητα του Star Βορείου Ελλάδος. Γεια σας. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους.